Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έγινε η επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει αύριο. Πρόκειται για μια καθοριστική εξέλιξη για τη συνέχεια που ενισχύει την εκτίμηση πως η χώρα μας αλλάζει σελίδα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, πλέον θα συγκεντρωθεί ένα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που θα σηματοδοτήσει και την σταδιακή απεμπλοκή της Ελλάδας από τα μνημόνια. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αγορές, όπου αναμένεται εκτός από το αύριο να βγει ξανά η χώρα μας μετά από 4 χρόνια. Έξοδο της Ελλάδας στις αγορές με την έκδοση πενταετούς ομολόγου προαναγγέλει το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τρεις διαφορετικές πηγές. Η έκδοση, σύμφωνα με το ίδιο τηλεγράφημα, θα αφορά ποσό έως και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και θα συνιστά μεγάλη επιτυχία αν το κουπόνι επιτόκιο είναι κάτω από το 5,3%. Το έδαφος για το Grid 10 έχει αρχίσει να στρώνεται εδώ και καιρό, με το πράσινο φως να δίνεται ουσιαστικά με τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοπρασίας εντόκων γραμματείων, ενώ και επικοινωνιακά η επιστροφή στις αγορές μπορεί να αποτελέσει ορόσημο και εν ώψη της επίσκεψης καγκελαρίου Μέρκελ στην Αθήνα. Η ελληνική οικονομία έχει ήδη μπει σε τροχιά επιστροφής στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, σημείωσε η ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της δημοπρασίας. Επίσης, και ενώ το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζει την έξοδο της χώρας στις αγορές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στη δημοπρασία υποβλήθηκαν προσφορές που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,10 φορές. Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 3,1 δις ευρώ, ενώ το ποσό των εντόκων που διέφυσε τελικά το δημόσιο ανήλθε σε 1,3 δις ευρώ. Όπως αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας επιβεβαιώνουν τη βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος στη χώρα. Την επιστροφή στις αγορές επιβεβαιώνουν σε πανηγυρικό τόνο πολλά ξένα ΜΜΕ, με κυρίαρχο το δημοσίευμα της Wall Street Journal, που σημειώνει ότι το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει επικαλούμενοι ειδικές πηγές. Στην προοπτική πώληση ελληνικού ομολόγου αναφέρονται αμερικανικά ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες, επισημαίνοντας το βελτιωμένο περιβάλλον και το πλεόνασμα που πέτυχε στον προϋπολογισμό της η ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς αυτές τις εξελίξεις που σήμερα κάνουν το γύρο όχι μόνο της χώρας μας, αλλά γενικότερα ολόκληρου του κόσμου. Η επαναφορά, η ολική επαναφορά της χώρας μας στο παγκόσμιο προσκήνιο, οικονομικό προσκήνιο. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης BEST, τον Νίκο Μπελογιάννη, και στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας από τη Real News και το Nikos.gr, τον συνάδελφο τον Γιώργο Παγάνη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω με τον Γιώργο, γιατί όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στην Αθήνα, με αφορμή και τα όσα εξελίσσονται στο οικονομικό πεδίο, με την έξοδο της χώρας μας ουσιαστικά στις αγορές. Να σηματοδοτεί κάτι καλύτερο, να σηματοδοτεί ενδεχόμενα και το τέλος του μνημονίου. Φαίνεται, τουλάχιστον όπως βλέπω τα τηλεγραφήματα από τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων, έχω τώρα ένα του Reuters μπροστά, φαίνεται ότι η αντίθεση ήταν καλή των αγορών στην έξοδο την ελληνική. Στα 11 δις σημειώνει το Reuters οι προεγγραφές για το πενταετές ομόλογο της Ελλάδας. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων προβλέπει 16 δις. Θυμίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά επιθυμούσε, στόχευε να κλείσει ένα ποσό της τάξης των 2,5 με 3 δις. Άρα λοιπόν, μάλλον τα πράγματα είναι θετικά, η αντίδραση είναι θετική. Βεβαίως από το οικονομικό επιτελείο του κυρίου Στουρνάρα λένε ότι θα ξέρουμε περίπου σε ένα 24ωρο ακριβώς ποια θα είναι η αντίδραση των αγορών. Φαίνεται όμως ότι μέχρι αύριο το πρωί, που θα ανοίξει το βιβλίο και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα, η κυβέρνηση μπορεί να θεωρεί ότι αυτή η πρωτοβουλία είχε επιτυχές αποτέλεσμα ως προς την επανεμφάνισή της. Θυμίζω 4 χρόνια είχαμε να βγούμε στις αγορές. Μην ξεχνάμε, είχαμε κάνει μια επιχείρηση να βγούμε το 2010, ήταν ένα δις αν δεν κάνω λάθος και πήραμε μόνο 300 εκατομμύρια. Ναι, και γι' αυτό συνεχίσαμε με τα μνημόνια και με αυτή την τακτική. Ναι, από εκεί και πέρα βεβαίως. Να σας πω ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών, σε δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, μίλησε, έκανε λόγο για πολύ θετικές εξελίξεις που διαφαίνονται. Φαίνεται ότι είναι ένας παράγοντας που θα υπολογιστεί. Θυμίζω ότι έχουμε μπει και σε προεκλογικό κλίμα, σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε τις ευρωεκλογές αλλά και τις περιφερειακές, τις δημοτικές. Είναι λοιπόν ένας παράγοντας που υπολογίζεται. Σας λέω και σας θυμίζω, φαντάζομαι ότι ο κόσμος που μας ακούει και σας βλέπει και είναι πολλής, έχει στο μυαλό του και τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, είναι ένα αντίβαρο στα αρνητικά των τελευταίων ημερών. Εγώ νομίζω ότι αυτό τελικά μετράει σε επίπεδο αποτελεσματικότητας των προσπαθειών αυτών. Θυμίζω δε όμως, γιατί το ζούμε όλοι και το βιώνουμε, ότι για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα η ελληνική κυβέρνηση, όλοι οι Έλληνες έχουμε θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα, από την ποιότητα είναι πολύ μεγάλες οι θυσίες. Όλη αυτή η προσπάθεια οφείλεται στις θυσίες του ελληνικού λαού. Αλλά θα λέει κανείς από την άλλη ότι οφείλεται, Νίκο, και σε μια συγκεκριμένη πολιτική. Παρόλα αυτά, παρά τις δυσκολίες,
σίγουρα, όπως είπε και ο Γιώργος, είχαν και οδυνηρές συνέπειες, ακολουθήθηκε, έτσι, και για τη σταθερότητα και για την ομαλότητα και για την επιστροφή πολύ πιο γρήγορα. Άκουγα σήμερα, έτσι, κάποιες χαρακτηριστικές αναφορές, κυρίαρχα από ξένα πρακτορία, που λέγανε ότι για πρώτη φορά επιτυγχάνεται μια τόσο γρήγορη επιστροφή στις αγορές. Μια τόσο γρήγορη επιστροφή στις αγορές, βέβαια, οπωσδήποτε ένας άθλος των Ελλήνων αυτό που έγινε και μετά της ελληνικής κυβέρνησης. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, να ξεκινήσω από το τελευταίο που ο Γιώργος, αυτή η ιστορία τώρα οφείλεται και τα πλεονάσματα και όλα αυτά τα πράγματα στις θυσίες των Ελλήνων, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει άφραγοι, έχουν μεταναστεύσει και αυτοί και τα παιδιά τους. Έχουν καταρακωθεί το εισόδημά τους, δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια, δεν μπορούν να πληρώσουν τα ρεύματα, δεν μπορούν να πληρώσουν τίποτα. Κακά τα ψέματα, τα λέμε και αυτά. Αυτή η ιστορία όμως νομίζω ότι θα είναι, όπως δίνουν τα πράγματα, η αρχή του τέλους. Δηλαδή από εκεί και πέρα τώρα ο Γιώργος είναι πιο έμπειρος σε αυτά τα πράγματα στην Αθήνα. Ο κόσμος όλος, Γιώργο, μου ρωτάει τι θα γίνει τώρα, δηλαδή. Θα υπάρξει ανάκαμψη, θα αρχίσει σιγά σιγά και ρευστούν τις τράπεζες. Θα ρυθμιστούν τα δάνεια, θα ρυθμιστούν οι εφορίες, θα ρυθμιστούν τα ΙΚΑ, θα ρυθμιστούν τα ΤΕΒΕ. Αυτά ψάχνει να βρει ο κόσμος τώρα προκειμένου να έχει μια ανάσα. Τώρα δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα τι θα γίνει αν βγήκαμε στις αγορές, τι βγήκαμε στις αγορές. Ο κόσμος ενδιαφέρει τι θα φάει την άλλη μέρα σπίτι του. Πώς θα πληρώσει το ρεύμα το τέλος του μηνός, πώς θα δώσει επιχειρηματίες το δώρο του ΙΚΑ, το δώρο του Πάσχα την ερχόμενη εβδομάδα. Κάποιοι οποίοι δεν έχουν πληρώσει και μισθούς και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό θα το δούμε χειροπιαστά? Πόσο σύντομα θα το δούμε χειροπιαστά? Ποια είναι η γνώμη σου? Επειδή βλέπω και ένα επιχείρημα, Νίκο, και Θέμη, από το πρωί στο διαδίκτυο, στα social media, πώς δηλαδή δεν δέχονταν οι αγορές να δανείσουν την Ελλάδα με το χρέος του 120% του ΑΕΠ και δέχονται στο 170-175 που βρίσκεται τώρα. Αυτό που πρέπει να αντιληφθεί όλος ο κόσμος είναι τελικώς και η τροχιά ανάκαμψης, ή αν θέλετε η τροχιά αποπομπής, όπως αυτή καταγράφηκε και τη θυμόμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι επί των ημερών της κυβερνήσεως του Γιώργου Παπανδρέου, ίσως τελικώς είναι και ζήτημα πολιτικής, ζήτημα πολιτικής εκτίμησης και δηλώσεων. Θυμίζω δε ότι την εποχή εκείνη που λέει ο Θέμης της απόπειρας που έκανε από τον Κωνσταντίνο Υπουργός Οικονομικών, που δεν πέτυχε η απόπειρα αυτή, ήταν το κλίμα εναντίον της Ελλάδας, εναντίον του δημοσίου, εναντίον των προσπαθειών. Μα τώρα, Γιώργο, μα πώς να μην είναι το κλίμα διεθνώς έτσι, αφού και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που έβγαινε έξω τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου, κατηγορούσε την Ελλάδα. Ακριβώς. Τώρα, Νίκο μου, και σημειολογικά μπορούσαμε να καταλάβουμε από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν οι υπόλοιποι ηγέτες. Θυμίζω τον Σαρκοζή που απαξίωνε τον Παπανδρέου και φαίνονταν ακόμα και στις φωτογραφίσεις και στα σημεία που φωτογραφίζονταν από τους συναδέλφους φωτογράφους. Καταλάβαινε κανείς ότι υπήρχε μια απαξίωση. Λοιπόν, είναι προφανές ότι το πολιτικό κλίμα έχει αλλάξει. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει τώρα για την Ελλάδα? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περνάμε από ένα σκληρό στάδιο προσαρμογής, από ένα στάδιο προσαρμογής με διαθεσιμότητες, από ένα στάδιο προσαρμογής με βαριά φορολογία. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προχθές το συμψηφισμό του ΦΠΑ, που είναι πολύ σημαντικό για την αγορά. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Ναι. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το ανέμενε η αγορά και πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτιόντουσαν γιατί, ρε παιδιά, αφού είναι κοινή λογική ότι συμψηφίζεις τα χρέη σου με τα χρέη που έχει το δημόσιο σε σένα, αν είσαι ιδιώτης, αν είσαι επιχειρηματίας. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να αναμένουμε είναι κάποια ενίσχυση ρευστότητας. Αυτό δηλαδή που φαίνεται από την αντίδραση της αγοράς, αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση, είναι πως ενδεχομένως να χαλαρώσουν λίγο αυτά τα δεσμά εν ώψη κιόλας καλοκαιριού με κάποια στοιχειώδη ενίσχυση ρευστότητας. Εκείνο που νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση κάποια στιγμή και θα πρέπει να το κάνει άμεσα, και αφού διαθέσει το πρωτογενές πλεόνασμα όπως έχει δεσμευτεί δημόσια θα το κάνει, είναι να χαλαρώσει αυτή τη σκληρή φορολογία που επιβάλλει, είτε είσαι συνταξιούχος, είτε είσαι μισθωτός, είτε είσαι επιχειρηματίας, στενάζεις. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβεί άμεσα. Ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης προφανώς κινούνται στη λογική να εξυπηρετήσουν την αγορά, να την ενισχύσουν στις συναλλαγές, να δώσουν τη δυνατότητα της ρευστότητας και των επενδύσεων. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, και σας το θυμίζω αυτό, ακόμα και στο Eurogroup που έγινε στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες, στο Ζάπιο, ακόμα και οι Ευρωπαίοι υπουργοί που συμμετείχαν στο Eurogroup, και όχι μόνο αυτοί, αλλά και ο Dijsselbloem, ο Γερούν Dijsselbloem, επικεφαλής του Eurogroup, μιλούσαν για ανάπτυξη, προσέξτε, μαζί με λιτότητα. Λένε να χαλαρώσουμε τη λιτότητα. Η εκτίμησή τους είναι ότι για η ανάπτυξη να έρθει στη χώρα θα πρέπει να υπάρχει λιτότητα. Εκεί νομίζω εγώ ότι είναι το πεδίο της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης. Εκεί πρέπει να επιμείνει προκειμένου να χαλαρώσει αυτό το πράγμα που λέγεται λιτότητα. Λέω δε ότι ο Τόμψεν, που το βλέπω σήμερα στις εικόνες από τα διεθνή πρακτορία, ικανοποιημένο να μιλάει για επιτυχία του ελληνικού προγράμματος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το καρπώνεται και αυτός. Στο βαθμό που το έτσι, που του αναλογεί. Πρώτη φορά πρέπει να είχαν επιτυχία. Ακριβώς. Αυτός λοιπόν εμφανίζεται χαμογελαστός εκεί, μιλάει για επιτυχία του προγράμματος και εδώ γύρει και αξιώνει πράγματα τα οποία είναι παράλογα. Τα λένε οι ίδιοι υπουργοί που διαπραγματεύτηκαν πρόσφατα μαζί του. Άρα λοιπόν η προσπάθεια της κυβέρνησης
κατά την ταπεινή μου άποψη, θα πρέπει να είναι να χαλαρώσει αυτή η λιτότητα, η οποία είναι καταστροφική για την οικονομία, καταστροφική για την κοινωνία. Και αυτό νομίζω ότι με τις συνθήκες αυτές, έτσι όπως τουλάχιστον διαμορφώνονται, θυμίζω ότι σε αυτόν τον δρόμο βρέθηκε η Ιρλανδία, παιδιά, πριν από μερικούς μήνες. Υποτίθεται ότι στην Ιρλανδία ενισχύθηκε η ρευστότητα. Ας ελπίσουμε ότι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να δουλέψουμε και να μπορέσει και η κυβέρνηση να πάρει τις αποφάσεις αυτές που πρέπει να πάρει, χωρίς να έχει από πίσω την τρόικα και τη διαπραγμάτευση, να της επιβάλλει πράγματα και ακόμα και 1-1,5 μήνα πριν από τις εκλογές να υπολογίζει το πολιτικό κόστος, το οποίο τώρα διάβαζα σε μια είδηση, την έχετε δει κι εσείς, για την διαθεσιμότητα των δημοτικών υπαλλήλων, μερικές χιλιάδες δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η αυτονομία είναι το ένα κρατούμενο στους στόχους και στον προγραμματισμό της κυβέρνησης, θα εξασφαλιστεί. Και το δεύτερο, η ρευστότητα. Από τη στιγμή που εξασφαλίζονται οι διεθνείς συνθήκες ειρήνης και αποδοχής. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι μπορούμε να βγούμε έξω και να μας μιλήσουν. Προσέξτε τώρα, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τις τράπεζες που αγοράσουν ομόλογα. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τα ταμεία της Ευρωζώνης που επενδύουν στο ελληνικό ομόλογο. Είναι προφανές ότι αν θεωρούσαν θα χάσουν τα λεφτά, θα το έκανα. Πιο πολλοί Αμερικανοί είναι αυτοί που επενδύουν όμως. Εγώ παρακολούθησα από το πρωί σήμερα. Πιο πολλοί Αμερικάνοι, καμφάνιση Αμερικάνοι επενδυτές είναι αυτοί που επενδύουν στην Ελλάδα. Πολύ σωστά αυτό που είπες και μετά και Ευρωπαίοι. Λιγότεροι Έλληνες. Λιγότερα φανελληνικά. Δείχνει τώρα ότι οι ξένοι έχουν ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους. Ένα πολύ θετικό. Πολύ θετικό μήνυμα. Αυτό νομίζω. Δεν μπορεί κανένα δίκο μου να μην το εξηγήσει ακριβώς όπως το λες, γιατί αυτό συμβαίνει στην παρούσα φάση. Τα ωφελήματα για την ελληνική οικονομία θα πρέπει να τα δούμε στην πορεία. Πρέπει να τα δούμε στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες. Και θυμίζω ότι μπαίνουμε ήδη σε καλοκαιρινή περίοδο. Προετοιμάζεται. Αυτό είναι το καλό, Γιώργο. Αυτό είναι το καλό. Ότι αυτή η ιστορία τώρα όλη. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτή η ιστορία τώρα όλη γίνεται τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο και από ό,τι φαίνεται ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή τουριστική περίοδο για τη χώρα μας. Η οποία θα έχει και τα πολύ πιο καλύτερα ωφέλη σε όλους μας και μετά και στο κράτος οπωσδήποτε. Ακούω την αντιπολίτευση πάντως η οποία προβληματίζεται. Δικαίως. Εγώ θα πω ότι δικαίως προβληματίζονται. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον ακόμα και αυτά τα οποία ενδεχομένως αποτελούν κοινούς παρανομαστές ή τα αποδέχονται ευρέως στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αποδέχονται δηλαδή το καλό κλίμα. Να το βάλουμε έτσι απλά. Δεν μπορεί να αμφισβητούνται και αυτά. Δεν μπορούμε να φτάνουμε δηλαδή από τη μία πλευρά στην άλλη. Δεν χρειάζεται να υπερασπίζεται το μνημόνιο τώρα. Καλό είναι, ακριβώς καλό είναι να υπάρχουν και κοινά σημεία για να αναγνωρίζουμε τουλάχιστον αυτά που έχουν συμβεί. Αυτό θα μπορούσε η αντιπολίτευση να το αναγνωρίσει, να το πιστώσει στην κυβέρνηση. Ακόμα κι αν το λέμε όλοι, το ζούμε όλοι, ακόμα κι αν οι άνεργοι έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει, ακόμα κι αν εξακολουθούν πολλοί να προβληματίζονται για να βρουν χρήματα να πληρώσουν στην εφορία. Μέσα από αυτές τις θέσεις θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να πει ότι ήταν το όφελος μεγαλύτερο από αυτό που περίμεναν, από αυτό που ανέμεναν και οι ίδιοι στην κυβέρνηση. Να το δούμε, αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία στην κοινωνία. Αυτό είναι το κακό που έχουμε σαν Έλληνες, Γιώργο, να τελειώσω λίγο να σου πω ότι δεν παραδεχόμαστε ποτέ κάποιες ικανότητες του διπλανού μας, κάποιες ικανότητες του ανταγωνιστή μας εκτός των άλλων. Οπότε τι να παραδεχτούμε η πολιτική τώρα. Οι συνθήκες αυτές, Νίκο, οι συνθήκες αυτές που διαμορφώνονται ή που δείχνουν να διαμορφώνονται, ενδεχομένως να σημαίνουν, λέω εγώ τώρα, ένα λιγότερο πρόβλημα για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε μελλοντικό χρόνο. Αν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή για οποιαδήποτε κυβέρνηση εκλεγεί σε μελλοντικό χρόνο. Αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Όπως επίσης θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να είμαστε μόνιμοι στα άκρα και στην κόντρα. Ας είμαστε και λίγο ήρεμοι, ας αποδεχτούμε αυτά τουλάχιστον τα οποία έρχονται θετικά απ' έξω. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει ο παρανομαστής που δεν πρέπει να τον ξεχνάμε, του βάρους που σηκώνουν οι Έλληνες σήμερα, ο Έλληνας φορολογούμενος. Και ελπίζω κι εγώ ως Έλληνας πολίτης ότι αυτό θα είναι ένα από τα πράγματα που θα δει η κυβέρνηση στους επόμενους μήνες. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο δελτίο. Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Για τα αυτοδιοικητικά τώρα, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το δοτικό κλίμα που φαίνεται πως διαμορφώνει μια δυναμική προοπτική. Η Ελλάδα πέτυχε μια ακόμη πρωτιά στην απορροφητικότητα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τρίτη θέση αντίστοιχα σε όλα τα ταμεία. Να δούμε τι σημείωσαν γι' αυτό ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Στην αναστροφή του διεθνούς κλίματος που πέτυχε η χώρα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, έρχεται πρώτη σε απορροφητικότητα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και βρίσκεται στην τρίτη θέση σε όλα τα ταμεία. Έτσι, γίνεται λόγος για ανάσα ρευστότητα στην αγορά, καθώς το ποσοστό απορρόφησης της χώρας είναι στο 82%, 14 μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε μια πολύ θετική είδηση σήμερα. Η Ελλάδα που κάποτε ήταν παράδειγμα προς αποφυγή για ορισμένους στην Ευρώπη, τώρα πια κατορθώνει και πετυχαίνει πρωτιές.
Η πατρίδα μας είναι πια με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρώτη στις απορροφήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο μεγαλύτερο κοινοτικό ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και συνολικά, σε όλα τα ταμεία, τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 18η που ήταν τον Ιούνιο του 2012. Αυτό δεν είναι μόνο μια έμπραχτη διάψευση των μύθων που κυκλοφορούσαν για την Ελλάδα, είναι και μια ανάσα ρευστότητα στην αγορά. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με σύστημα και αποφασιστικότητα, το οφείλουμε στους Έλληνες πολίτες. Φεύγουμε από το μνημόνιο και αν κάποιοι θέλουν βαρβάρους πρέπει να τους αναζητήσουν αλλού. Τώρα λοιπόν χρειαζόμαστε πράγματι ένα νέο εθνικό σύμφωνο ανάκαμψης. Και η εταίροι σε αυτό το εθνικό σύμφωνο ανάκαμψης είναι πρώτα η πολιτεία, το κράτος από μια μεριά και ο ιδιωτικός τομέας από την άλλη. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα υπερβαίνει το όριο κάθε επιχείρησης. Υπερβαίνει ακόμη και το όριο της επιχειρηματικότητας. Ερχόμαστε στην αυτοδιοικητική επικαιρότητα. Δυναμική ήταν η πρώτη του Πέτρου Τατούλη στην προεκλογική περίοδο με την παρουσίαση του απολογισμού της τριετίας του έργου του. Ο Περιφερειάρχης σε μια μεγάλη συγκέντρωση στην Τρίπολη σημείωσε πως βασικός στόχος ήταν και είναι η δημιουργία μιας ισχυρής τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση όλων των πόρων. Μάλιστα, ανέφερε πως έργα και επανεμβάσεις ήδη έχουν δαπανηθεί και αξιοποιούνται πόροι που φτάνουν το 1 δισευρώ. Το έργο μας είναι η εγγύηση για το μέλλον. Με αυτό το κεντρικό σύνθημα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης προχώρησε στον απολογισμό της τριετίας 2011-2014 με εντυπωσιακό το σημείο της συμμετοχής των πολιτών. Εμείς γνωρίζουμε καλά τα κατατόπια και έχουμε και χάρτη απλωμένο μπροστά μας για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Στηριχτήκαμε στις δικές μας δυνάμεις, εργαστήκαμε σκληρά, αξιοποιήσαμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ των πόρων που διαχειριστήκαμε. Δημιουργήσαμε γερά θεμέλια με έναν ξεκάθαρο στόχο, να φτιάξουμε τη δική μας δυνατή τοπική οικονομία. Μια ισχυρή δυνατή οικονομία, τη μόνη ρεαλιστική ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης, στην προσπάθεια ανάκαμψης του τόπου η Πελοπόννησος είναι πρωταγωνίστρια, αφού με συγκροτημένο σχέδιο υλοποιούνται έργα που φτάνουν το 1 δισευρώ. Μπορούμε, γιατί έχουμε αστήρευτες δυνάμεις να συνεχίσουμε. Μπορούμε, γιατί έχουμε ξεκάθαρα μπροστά μας τους στόχους που θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Μπορούμε, γιατί όσα κάναμε μέσα σε μια μόλις τριετία δεν είχαν γίνει ποτέ στο παρελθόν για πολλές δεκαετίες. Ο κ. Τατούλης αναφέρθηκε με άξονες επάνω στα όσα έχουν γίνει την τελευταία τριετία στην Πελοπόννησο, σημειώνοντας ιδιαίτερα την αξιοποίηση των πόρων και των κοινοτικών προγραμμάτων. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομών της τελευταίας 20ετίας. Έργα που φτάνουν σε προϋπολογισμό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και με την ολοκλήρωσή τους θα έχουν αλλάξει για πάντα το πρόσωπο της Πελοποννήσου. Χάραξη νέων οδικών αξώνων είναι σε εξέλιξη στο σύνολο όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Γιατί φέραμε το ΕΣΠΑ στις πρώτες θέσεις από πλευράς δυναμικής. Το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι δεύτερο πλέον σε δυναμική μετά το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Αττικής, στην κατάταξη όλων των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας. Γιατί πετύχαμε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση μελετών ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης, οι περιφέρειες θα σηκώσουν το βάρος της αναδόμησης της χώρας, ενώ παράλληλα σχολίασε. Η προεκλογική περίοδος άνοιξε για κάποιους νωρίς. Κάποιοι από εμάς δεν άντεξαν την πίεση και κατεβήκαν από το τρένο νωρίς, στα μισά της προσπάθειας. Άλλοι πάλι έρχονται σήμερα στον τόπο μας ως αλεξιπτωτιστές για να μας εγκαλέσουν όχι για τα έργα που δεν κάναμε, αλλά για όσα κάναμε και πετύχαμε. Είναι λαϊκιστές. Ψαρεύουν σε θολά νερά, μα τα νερά της Πελοποννήσου
είναι διαυγή και κρυστάλλινα. Ο όψιμος λαϊκισμός, οι άναρθες κραυγές, οι προσωπικές επιθέσεις και η λασπολογία δεν έχουν καμία θέση στη δική μας ατζέντα. Δεν είναι πεδίο πολιτικών μαχών η Πελοπόννησος. Η Πελοπόννησος δίνει τη δική της τη μάχη και από αυτή τη μάχη δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μένουμε λοιπόν εμείς αυτό. Ναι, Νίκο, ουσιαστικά δεν τα σχολιάσαμε αυτά τα της εκδήλωσης του Πέτρου Δαδούλη, αλλά ήταν η πρώτη εκλογική έτσι, συγκέντρωση. Με το ίδιο ρυθμό, κάτι από παλιά θα λέει κανείς, μια δύσκολη συγκέντρωση σε αυτήν την εποχή να μαζευτεί ο κόσμος και να ακούσει τον απολογισμό του έργου του κυρίου Τατούλη αλλά και τον προγραμματισμό για τη συνέχεια. Παρουσία και νομίζω κορυφαίων των στελεχών που έδειξαν. Κοίταξε, τέτοιες εποχές, τέτοιες συγκεντρώσεις θυμίζει παλιά χρόνια τώρα. Μπράβο που κατάφερα να γεμίσει ασφυκτικά βέβαια την άτσα και γενικά όλο το και το φουαγέ και απ' έξω τον εξωτερικό χώρο και μέχρι να μείνει ο κόσμος μέχρι αργά το βράδυ που έκανε και πάρα πολύ κρύο τώρα μια και μεταδώσαμε εμείς γιατί είμαστε και εμείς εκεί πέρα. Πάρα πολύ κρύο εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη συγκέντρωση. Ο κόσμος έδειξε την αγάπη στον Τατούλη. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να σχολιάσω για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, τα είδε τα πράγματα, δείξαμε και την εκδήλωση τι είπε. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι μίλησε με ένα πρόγραμμα, δεν μίλησε τώρα σε. Να έρθει σε προσωπικές αντιπαραθέσεις με τον ένα με τον άλλο με αυτά τα πράγματα. Τώρα κάτι που βλέπουμε ότι και κάνουν οι άλλοι συνυποψήφοι του. Ο Πέτρος Τατούλης είναι σταθερός στον πρόγραμμά του, στον εαυτό του και μίλησε ξεκάθαρα για ένα πρόγραμμα από νομό σε νομό το τι έχει κάνει και το τι προβλέπεται να γίνει. Κάτι το που νομίζω εγώ, κατά την άποψή μου, θέλει να ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή μέχρι για το δρόμο Γαργαλιάνη Ρωμανού, μέχρι γιατί μιλάω για τα δικά μας τώρα. Εκτός από το εδώ της Μάνης, δηλαδή μίλησε συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένα έργα. Εκτός από τα μεγάλα έργα, τον οδικό άξονα της, τον περιμετρικό της Καλαμάτας δηλαδή και, και τον δρόμο τον οποίο γίνεται τώρα για τη Σπάρτη, Λεύκο Σπάρτη που θα ενώσει γενικότερα όλη την Νότια Πελοπόννησο. Μίλησε για τα επιμέρους έργα σε κάθε νόμο στην Αργαδία, στην Αχαΐα, στην Αργολίδα, στην Κορινθία, στη Λακωνία, σε όλους τους νόμους, δείχνοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι εξακολουθεί ότι έχει ένα πρόγραμμα. Και έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα νομίζω ότι και οι άλλοι στον προεκλογικό αγώνα το οποίο θα κάνουν, αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να μιλήσουμε με προτάσεις, να μιλήσουμε με έργα, τι θα γίνει εκεί. Εμείς θα κάνουμε αυτό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό. Τώρα τι γίνεται. Τι κάνανε τα παιδιά του Τατούλη. Τι έκανε η κατσίκα του Τατούλη. Ο αδερφός του γιατί πήρε εκείνο. Ο Μπελογιάννης γιατί έδειξε τη συγκέντρωση. Και αυτά τα πράγματα νομίζω ότι αυτά τα πράγματα ουδόλως. Ενδιαφέρουν τον κόσμο και τον κόσμο να ενδιαφέρουν μόνο οι προτάσεις πώς θα βγούμε από τη μιζέρια μας. Πώς η Πελοπόννησο θα γίνει πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα όπως ήταν τα παλιά χρόνια πριν από τον πόλεμο. Γιατί μετά μας πήρε και μας 20. Ξέρουμε μέχρι πριν μερικά χρόνια είμαστε τελευταίοι των τελευταίων, τελευταίοι στην ανάπτυξη. Ιδιαίτερα εμείς στη Μεσσηνία εδώ. Και γενικότερα και η αλληνομή της Πελοποννήσου. Αυτά θέλουμε εμείς. Κάποια έργα τέτοια. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Μίλησε για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ ότι είναι μετά την Αττική η νούμερο ένα περιφέρεια σε αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Αυτά τα οποία θα προσφέρουν θέσεις εργασίας, θα γίνουν έργα, θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Όλα. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και νομίζω ότι και οι άλλοι θα πρέπει να διαβάσουν αυτό το θέμα και να κοιτάξουν τι θα γίνει πάνω σε αυτό το τομέα. Αυτά είναι σημαντικά. Λοιπόν, σημειώνουμε ότι τις επόμενες μέρες έρχονται και τουλάχιστον μεγάλες συγκεντρώσεις σε επίπεδο αυτοδιοικητικών φορέων. Σήμερα και άλλοι σύμβουλοι ανακοινώθηκαν από τον Παναγιώτη Νίκα και από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Ο Στάθης Αναστασόπουλος την Παρασκευή παρουσίασε συνδυασμό. Ο κ. Νίκας κάνει τα γένεια του εκλογικού κέντρου. Υπάρχει μια έντονη διεργασία, μια και μπαίνουμε τώρα στον τελευταίο μήνα. Και ο κ. Τσόνης, νομίζω κάτι κάνει. Και ο κ. Τσόνης έχει συνδυαστεί την Παρασκευή. Λοιπόν, Νίκο. Αλλά και εκεί τώρα, εκεί γίνεται, εδώ στη Μεσσηνία γίνεται. Το μαλευράσιο τώρα, όπως γίνεται. Με πρωταγωνιστή το Δήμο Ιχαλίας, οι οποίοι υποψήφοι παραμένουν πάρα πολύ. Βέβαια, να δούμε τώρα ποιος θα έχει το προβάδισμα εκεί πέρα με την αποχώρηση της Ελένης της Αλιφέρη. Ο κύριος Μπάμης ακούγεται ότι ετοιμάζει μεγάλη αντεπίθεση και επικοινωνιακή και από σπίτι σε σπίτι. Ήταν και τον είδαμε και στον κύριο Τατούλη εκεί πέρα στο θέμα αυτό και προσπαθώντας να φτιάξει ένα πρόγραμμα να πει κάποια έργα τα οποία θα πρέπει να γίνει για να βγάλει και αυτό το Δήμο Ιχαλίας
από τη μιζέρια του και από το τέλμα του. Ο κύριος Ανθόπουλος, μαθαίνω, δραστηριοποιείται πάρα πολύ δυνατά και πάρα πολύ καλά και εκεί και νομίζω ότι και οι υποψήφοι όλοι εκεί έχουν μια ιδιαίτερη κινητικότητα, ιδιαίτερα στο Δήμο Ιχαλίας. Τώρα, σαν αφορά στο Δήμο Τριφυλίας, ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρενόπουλος, είδαμε το ψηφοδελτίο του. Εκεί θεωρούν το αδιαφυσβήτητο φαβορή, θεωρούν τον Τάκη τον Κατσίβελα, που από ό,τι βλέπουμε ότι έχει συγκεντρώσει πάρα πολλούς συμποψηφιούς του μαζί εκεί στις τάξεις του συνδυασμού του και νομίζουμε, από ό,τι λένε όλοι, ότι θα φέρει, δηλαδή με ένα πρόγραμμα τέτοιο που θα φέρει την ανάκαμψη και στο Δήμο Τριφυλίας, αυτόν τον πονεμένο Δήμο, ο οποίος και αυτός ο Δήμος έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Στο Δήμο Πύλου Νέστορος, ο κύριος Καφαντάρης νομίζω ότι είναι έτοιμος, νομίζω ότι διαλέγει από την πίεση, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη πίεση και στους υποψηφίους του, νομίζω ότι διαλέγει τους υποψηφίους του δηλαδή αυτή τη στιγμή, όχι διαλέγει, γιατί όλοι ικανοί είναι εκεί πέρα, κοιτάει τώρα πώς με πολιτικό τρόπο θα μείνουν κάποιοι έξω χωρίς να δυσαρεστηθούν, γιατί και αυτό το πράγμα υπάρχει. Και νομίζω ότι η κοινικότητά του και αυτού εκεί από σπίτι σε σπίτι στην Πηλία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είδαμε ότι ιδιαίτερα η αποχώρηση του κύριου Φιλιππόπουλου, εγώ μαθαίνω ότι ήδη πάρα πολλά άτομα τα οποία θα πηγαίναν στον κύριο Φιλιππόπουλο, ιδιαίτερα αγαπητός και στην Πηλία, έχουν μπει και αυτά στις τάξεις του κύριου Καφετάρη και νομίζω ότι εκεί πέρα θα γίνει ένας καλός εκλογικός αγώνας. Όσον αφορά το Δήμο Μεσίνης, στο Δήμο Μεσίνης ήδη, όπως είπες και εσύ, ο κύριος Στάθης Αναστασόπουλος, ο νυν δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος, από ό,τι βλέπεις δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ήδη ο Στάθης είναι, τον ξέρουμε όλοι, μαχητή. Είχαμε και την προσθήκη του Γιώργου του Γιαννόπουλου, έτσι. Έβαλα και τον Γιώργο του Γιαννόπουλου εκεί, τον αγαπητό ηθοποιό, το δικό μας τον Γιώργο του Γιαννόπουλου. Τον έχουμε δει σε τόσες πολλές, σε τόσα πολλά έργα και ακόμα τον βλέπουμε στην τηλεόραση. Αλλά και πάρα πολύ νομίζω ότι όλοι οι υποψηφοί ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογοι. Και αξιόλογοι είναι και στους άλλους συνδυασμούς τώρα, μην λέμε για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι και εκεί το προβάδισμα είναι φανερό του Στάθη Αναστασόπουλου. Όπως και το προβάδισμα αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα του κύριου Νίκα, που φαίνεται ότι παίζει μόνος του, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου. Τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου, το οποίο βρίσκεται στο σιδηροδρομικό σταθμό δίπλα από το ξενοδοχείο Βυζάντιο, κολλητά με το ξενοδοχείο Βυζάντιο, νομίζω ότι εκεί θα γίνει μια πολύ μεγαλειώδη συγκέντρωση από ό,τι φαίνεται. Είναι το διαφολοκίνητο φαβορί και μάλιστα, όπως φαίνεται και όπως δείχνουν και τα πράγματα, φαίνεται ότι θα είναι από την πρώτη Κυριακή. Τώρα, οι υπόλοιποι συνυποψήφοι, τώρα ο κ. Μπερδήμας, νομίζω ότι και αυτός ανακοινώνει το Σάββατο. Τελικά ο κ. Μπερδήμας, παρόλο τις ανταξιότητες και παρόλο τις διπλοκλωτσές που λέμε εμείς και όλα τα πισόμετρα μαχαιρώματα, τελικά φτιάχνει συνδυασμό. Γιατί κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο και λένε να μην πάει ο ένας, να μην πάει ο άλλος. Τα είχαμε ξαναπεί και αυτό το πράγμα, μην κουράζουμε τον κόσμο. Και νομίζω και ο κ. Μάκαρης έχει παρουσιάσει κάποια πράγματα και ο κ. Αντωνόπουλος παρουσίασε. Και το ΚΚΕ που είναι σταθερό στη θέση του, που ο υποψήφιος του κύριου του ΚΚΕ, το έχουμε ξαναπεί, ένας νέος άνθρωπος και σηματοδοτεί και άλλα πράγματα και ένα μεγαλύτερο άνοιγμα και του ΚΚΕ προς τον κόσμο. Ο κύριος Δημητρούλιας νομίζω παρουσιάζει και αυτός και τα υπόλοιπα στελέχη, και τα υπόλοιπα στελέχη του το Σάββατο, που και αυτός μια αξιόλογη, μια πολύ μια αξιόλογη προσπάθεια ο κύριος Δημητρούλιας, ένας 100% επιχειρηματίας, ο οποίος και δυνατός επιχειρηματίας και αγαπητός επιχειρηματίας, ο οποίος και με σταθερές απόψεις δίνει και αυτός τον αγώνα του. Τώρα στο Δήμο Μάνης εκεί ο κύριος Γιάννη Μάρας με τον κύριο Μπασάκος εκεί πέρα και ο κύριος δεν ξέρουμε αν θα ασχοληθεί τώρα δεν έχω κατασταλάξει ακόμα ποιο, ναι, ο κύριος Κουφαλάκος, ο κύριος Κουφαλάκος, ο κύριος Μαραμπέας, τι θα γίνει τώρα εκεί πέρα, δεν έχουμε δει ακόμα, δεν έχει αποσημανιστεί ακόμα τι θα γίνει τελικά εκεί. Υπάρχει και εκείνα ένα θολοτοπίο. Γενικότερα η κατάσταση είναι πολύ, η κατάσταση εκλογικά είναι πολύ έντονη. Να σημειώσουμε ότι στις 18 του μηνός, δηλαδή την άλλη Παρασκευή, τελειώνει, αρχίζει η προεκλογική περίοδο και ιδιαίτερα για εμάς τις τηλεοράσεις και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, η εμφανίση των υποψηφίων θα είναι μία για καθέναν. Δηλαδή ο χρόνος ο οποίος έχει μείνει, κάποιοι οι οποίοι ήταν να προβληθούν και να τους δει ο κόσμος αυτός, είναι πολύ μηδαμινός, δεν νομίζω, είναι πολύ λίγος. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα παίξει όπως νομίζει επικοινωνιακά
αυτό που μπορεί να κάνει προκειμένου να αποκτήσει μια γνωρισιμότητα και προκειμένου να πει στον κόσμο. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα τα της ημέρας σε απεργιακό κλείο η χώρα, με αφορμή τα όσα διαδραματίζονται μετά την εφαρμογή του πολυνόμου σχεδίου. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι εναντιόντα σε μέτρα που πλήττουν τους εργαζόμενους, ωστόσο στο κάλεσμά τους ήταν πολύ μικρή η συμμετοχή. Πολύ μικρό το ποσοστό συμμετοχής στο συλλαλητήριο που οργανώθηκε με αφορμή την σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει και σε ΕΚΙΑ ΔΕΔΗ. Πραγματοποιούνται αλλαγές που θα είναι επιμενείς στα εργασιακά και στην κοινωνική ασφάλιση. Ο κίνδυνος ερωτεύει στα ταμεία εάν δεν βρεθούν εναλλακτικοί πόροι όχι μόνο για φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων χωρίς να αποκλειστεί η περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Η μείωση των εισφορών και η κατάργηση των φόρων υπερτήτων από 1η Εβδόμου του 2014. Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων επέκριναν τα όσα έρχονται με την εφαρμογή του τελευταίου πολυνομοσχεδίου αλλά και των μέτρων. Για την περίοδο από 1η Εβδόμου μέχρι 31 Δεκάτου 2014 έχει προβλεφθεί ότι το ποσό που θα χαθεί θα καλυφθεί από το μέρος του πλεονάσματος του 2013. Ένα δηλώσιο που θα αποτελούν μόνο οι δυνάμεις καταστολής που ουσιαστικά θα υπερωθούν την ασφάλεια του καθεστώτων. Οτιδήποτε άλλο, υγεία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια θα είναι σε ιδιώτες και θα έχουν πρόσβαση σε αυτά όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα. Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, οι δυνάμεις του μεταλλιστικού κινήματος οφείλουμε να αντισταθούμε στην ελληνασία του δημοσίου. Το ζήτημα πάντως της μικρής συμμετοχής απασχόλησε ακόμη και τους ίδιους. Σε όλη αυτή τη λέρα θα αναχάνει μια ανοιχτή τα δικαιώματά του. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε και την μικρή συμμετοχή. Με λύπη μου βλέπω ότι απέναντί μου έχω ελάχιστους συναδέλφους και ελάχιστους εργαζόμενους. Θα έπρεπε να είχαμε μια παραστρατιά, μια συμμετοχή που να δίνει ένα δυναμισμό ούτως ώστε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Σε διαφορετική συγκέντρωση προχώρησαν τα μέλη του ΠΑΜΕ με πορεία στους δρόμους της Καλαμάτας. Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν εδώ ήταν αρκετοί, διαμαρτυρόμενοι για την επιβολή των τελευταίων μέτρων. Διαμαρτυρία για τις απολύσεις στον δημόσιο τομέα, την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας και των ιδιωτικοποιήσεων, ζητώντας μέτρα προστασίας των δημόσιων κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών και άμεση στήριξη των ασφαλιστικών ταμείων, διαμαρτυρήθηκαν σήμερα μέλη του ΠΑΜΕ που οργάνωσαν πορεία στους δρόμους Καλαμάτας. Η παραπέρα ένταση της φορολογιστείας, η πίεση προς τους μικροεπαγγελματίες και εμπόρους να παραδώσουν τα κλειδιά των επιχειρήσεών τους στους μονοπωλιακούς ομίλους. Οι απειλές και με τη βούλα πλέον για κατασχέσεις από το δημόσιο, τον ΟΑΕ, τις τράπεζες μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Τα μέλη του ΠΑΜΕ αναφέρθηκαν στην κατάσταση της χώρας και επιτέθηκαν στην κυβέρνηση σημειώνοντας. Μας εργασίας κασιερώνουν μισθούς πείνας των 586 ευρώ και 511 για τους νέους μεικτά με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ πετσοκόβουν επιδόματα και τριετίες, εκτοπίζουν βία τους αυτοαπασχολούμενους. Εξασφαλίζουν πάπτινη εργατική δύναμη, ανοίγουν νέα πεδία και ενδοπορία για το κεφάλαιο. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έρχεται από την Ιχαλία με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο ψήφισμα που κατέθηκε από την Ελένη Αλιφέρη για την καταδίκαση των ακροτήτων και των συμπεριφορών της περασμένης εβδομάδας που προκάλεσαν αίσθηση, ορισμένοι στάθηκαν αρνητικά, δείχνοντας με την πράξη τους πως απουσιάζει και το αυτονόητο. Το αυτονόητο, δηλαδή την καταδίκη των ακρίνων συμπεριφορών, παρατηρήθηκαν στην Ιχαλία ενάντια σε αιρετούς εκπροσώπους της περιφέρειας, ζήτησε η επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Ελένη Αλιφέρη. Φαίνεται όμως ότι ορισμένοι ακόμη και σε αυτό το ζήτημα δημοκρατίας, πολιτισμού και υπόστασης των θεσμών προέταξαν το προεκλογικό του συμφέρον και άρχισαν να αραδιάζουν ένα σώρο δικαιολογίες προκειμένου να μην καταδικαστούν οι ακρότητες, επιχειρώντας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Στην πρόταση ψηφίσματος της κυρίας Αλιφέρη, αρνητικά τοποθετήθηκαν η Δημοτική Συμβουλή Ηλίας Ακελαριάδης, υποψήφιος δήμαρχος με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, και Ηλίας Σταυρόπουλος, ενώ άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να στηριχθεί και ο πρόεδρος Καλλιρόης.
Μετά από την έντονη δυσφορία του ακροατηρίου για τις προσχηματικές διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων στα αυτονόητα, αλλά και την παρέμβαση του Προέδρου, προκειμένου να είναι ομόφωνο το ψήφισμα, η κυρία Αλιφέρη το απέσυρε, επιμένοντας την χωρίς όρους καταδίκη τέτοιων γεγονότων. Προφανώς η πρόταση θα επανέλθει προς ψήφιση στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη. Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου στο Διαβολίτσι, στο νέο ανακοινισμένο χώρο, το είχαμε σήμερα. Το κτίριο αποτελεί περιουσία του Δήμου, ενώ ο εξοπλισμός αποτελεί δωρεά της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Σε μια σημερινή τελετή έγινε ο αγιασμός και έναρξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Διαβολιτσίου στο νέο ανακοινισμένο χώρο του. Όπως είναι γνωστό, το κτίριο, το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δημού Ιχαλίας, παραχωρήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου, ενώ ο ξενοδοχειακός και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός αποτελεί δωρεά της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Σήμερα καταφέρνουμε επιτέλους να παρουσιάσουμε ένα αξιοπρεπές κέντρο υγείας για την περιοχή μας που έλειπε από τον τόπο μας τόσα χρόνια. Σαν Δημοτική Αρχή πιστεύω ότι έχετε καταδειχθεί και κάνουμε ό,τι μπορούμε τουλάχιστον για την περίθαση των ανθρώπων που ζουν εδώ να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κύριε Διοικητά, δεν χρειάζεται να επέμβηση να πω για εσάς. Καταρχήν για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό φίλο, τον Δήμαρχο, για τα καλά του λόγια. Αλλά ό,τι γίνεται δεν οφείλεται αποκλειστικά σε μένα. Μπορώ να πω αποκλειστικά οφείλεται σε όλο αυτό το υπέροχο ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου Καλαμάτας και των αποκεντρωμένων δομών του, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικές υπηρεσίες, διοικητικό προσωπικό, που χωρίς αυτούς θα διαβεβαιώνω και με κάθε ειλικρίνεια δεν θα έχει συμβεί τίποτα. Η διοίκηση του νοσοκομείου Μεσσηνίας είμαστε σήμερα εδώ διότι θέλουμε να εκφράσουμε τις βαθιές μας ευχαριστίες και τη μεγάλη μας ευγνωμοσύνη απέναντι σε ένα ακόμα έργο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, απέναντι σε μια πράξη αγάπης που προέρχεται από την ίδια μεγάλη οικογένεια που γέννησε αυτός ο τόπος. Και αναφέρομαι ειδικότερα στην οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, στην οικογένεια του Καπετάνη. Φωτιά στο Δημαρχείο της Καλαμάτας αλλά και σε κεντρικό ξενοδοχείο προέβλεπε άσκηση ετοιμότητας της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τελικά η άσκηση κύλησε ομαλά με τους πυροσβέστες να αποδεικνύουν τον υψηλό βαθμό ετοιμότητάς τους. Φωτιά στο Δημαρχείο Καλαμάτας αλλά και σε διπλανό ξενοδοχείο προέβλεπε σχέδιο άσκησης που πραγματοποιήθηκε από άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όλα αυτά συνέβησαν στο κέντρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας και όλα κύλησαν ομαλά σύμφωνα με το σχέδιο που είχε εκπονηθεί. Έτσι της άσκησης. Η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για παροχή βοηθείας και πυρόσβεσης στο χώρο του Δημαρχείου. Στο συμβάν σπέβδουν τα εξής οχήματα. Το πρώτο όχημα της πρώτης εξόδου χωρητικότητας 1,5 τόνου νερού, το δεύτερο όχημα της πρώτης εξόδου χωρητικότητας 5 τόνου νερού και ακολουθεί επίσης το όχημα βότης χωρητικότητας 10 τόνου. Πραγματοποιήθηκε σήμερα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμάτα σε συνεργασία με το κλιμάκιο Μελιγαλά. Άσκηση που περιλάμβανε φωτιά σε δύο κτίρια παραδοσιακά και στα οποία το σενάριο περιλάμβανε πυρκαγιά και εγκλωβισμένους. Όπως είδατε, η άσκηση εξήχθη με επιτυχία και στον απεγκλωβισμό αλλά και στην κατάσταση της πυρκαγιάς και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην άσκηση, τόσο τους αξιωματικούς και αξιωματικούς πυροσβέστες, εθελοντές και όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη άσκηση, να τους συγχαρώ και πάλι για αυτή τους την επιτυχία. Θα ήθελα, ο σκοπός της άσκησης αυτής είναι να δούμε το επίπεδο εκπαίδευσης και τιμότητας των πυροσβεστικών υπαλλήλων της περιφέρειας Πελοποννήσου και κατά συνέπεια της Μεσσηνίας σήμερα και να διαπιστώσουμε τυχόν δυσχέρειες όσον αφορά τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί προς όφελος της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τα μέσα ενημέρωσης που προβάλλαν αυτή την άσκηση και συμμετείχαν στην άσκηση και να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους καλό Πάσχα, χρόνια πολλά και σε όλους
όλους τους πολίτες της Μεσσηνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να συγχαρώ την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί σήμερα είχε μια άλλη επιτυχημένη άσκηση. Καθήκον δικών μας είναι να υποστηρίζουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και υπενθυμίζω, όταν έχουμε πρόβλημα, στρατηγός είναι η πυροσβεστική υπηρεσία και όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα της. Για τη σημερινή άσκηση, ο Δήμος Καλαμάτας διέθεσε τους χώρους που έχει εδώ πέρα, το Δημαρχείο, είχε μία άριστη συνεργασία στην προετοιμασία της άσκησης, η οποία, επαναλαμβάνω, ήταν επιτυχημένη για άλλη μια φορά. Θα έχουμε μία καλή συνεργασία εν ώψη του καλοκαιριού, όπως κάθε χρόνο με την πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε περί τα 12 οχήματα ως Δήμος. Η πυροσβεστική εκπαιδεύει τους δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι πάνω στα οχήματα ή τους προέδρους, για να προλαμβάνουν τις πυρκαγιές και προλαμβάνουν δεκάδες κάθε χρόνο. Η πυροσβεστική είναι το αγαπημένο σώμα του λαού. Να μην το ξεχνάμε. Παγκοσμίως είμαστε όλοι δίπλα τους. Συνεργάτες και αρρωγοί σε οτιδήποτε ζητήσουν. Ο ελληνικός λαός και μάλλον ο Μεσσήνιος, μάλλον μιας και αναφερόμαστε, ο Μεσσήνιος πολίτης πρέπει να αισθάνεται ύστερα και από τη σημερινή αυτή άσκηση ήσυχος ότι στο ομιγέννητο γεγονός να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής έδειξαν οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος ότι μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ότι δίκαια το πυροσβεστικό σώμα χαίρει και απολαμβάνει της εκτίμησης και αναγνώρισης του ελληνικού λαού. Συγχαρητήρια για την άσκηση αυτή και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες. Συνεχίζονται οι έλεγχοι από το ΣΔΟΕ για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού. 36 περιπτώσεις εντόπισε το ΣΔΟΕ Πελοποννήσου για παραβάση εικονικής μείωσης του κυβισμού γεωταχή αυτοκινήτων. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, διαπίστωσε και απέστειλε στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες ΔΟΕ και Τελωνία σημαντικές υποθέσεις και για το Μάρτιο. Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής αποκάλυψε ότι 47 επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά ή πλαστά τιμολόγια ύψους 60.800.000 ευρώ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας καταλόγησε πρόστιμο ύψους 7.912.000 ευρώ σε 20 αγρότες και 9 αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε παράνομη επιστροφή ΦΠΑ. Γιατροί εμπλέκονται σε σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής με τη μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Εργάτης, ιδιωτικός υπάλληλος, εκπρόσωπος offshore εταιρείας, προσάφκησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3 εκατομμύρια ευρώ. Ζεύγος συνταξιούχων, ήδη θανόντων, είχε προσαύξει αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3 εκατομμύρια 245.000 ευρώ. Τα αποτελέσματα και εκθέσεις ελέγχου απεστάλησαν στους κληρονόμους αυτών. Θα πρέπει να αναφερθεί πως για τις ειδικές έρευνες στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου, το ΣΔΟΕ διεξάγει έλεγχο για την εικονική μείωση του κυβισμού των αυτοκινήτων άνω των 1.929 κυβικών, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να αποφύγουν τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας. Εμπλέκονται ιδιωτικά κταίω, διεκπαιρεωτές, συνεργεία, μηχανολόγοι και έμποροι παλαιών αυτοκινήτων. Το ΣΔΕ Πελοποννήσου έχει εντοπίσει 36 περιπτώσεις. Έχουν ζητηθεί όλοι οι σχετικοί φάκελοι από το Υπουργείο Μεταφορών και την Γενική Γραμματεία, προκειμένου να γίνει διασταύρωση ελέγχου και οχήματος από το ΣΔΕ. Η όλη έρευνα εποπτεύεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα. Στον αγροτικό τομέα, πολλά και αντιπροσωπευτικά είναι τα δείγματα που έχουν συγκεντρωθεί από την Ένωση Μεσσηνίας και έχουν αποσταλεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να απαντηθούν οι διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και να προχωρήσει επιτέλους η επέκταση της ζώνης του ΠΟΠ Ελαιολάδο σε όλο τον νόμο Μεσσηνίας. Συνεχίζεται η συλλογή δειγμάτων ελαιολάδου που αναλύονται εργαστηριακά για να συμπεριληφθούν στο φάκελο που έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επέκταση του ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτα σε όλο τον νόμο Μεσσηνίας. Οι Βρυξέλλες θεώρησαν ότι ο αρχικός φάκελος που κατατέθηκε από την Ένωση και περιέλαμβανε 96 δείγματα εργαστηριακών δοκιμών δεν αρκούσε για να βγουν τα τελικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αγρότη, που τα νέα στοιχεία θα είναι ενισχυτικά των μέχρι σήμερα εργαστηριακών αναλύσεων που είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο.
Ένας μεγάλος αριθμός αναλύσεων, περίπου 231 δείγματα, προέρχονται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαιώνας, πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα Γαργαλιάνων, την ομάδα παραγωγών Ηλέας και το ΤΕΗ Πελοποννήσου. Επίσης, πολλά στοιχεία και συγκρίσεις μεταξύ των δύο περιοχών, παλαιάς και νέας ζώνης, που δείχνουν ότι το ελαιόλαδο έχει τα ίδια ποιοτικά στοιχεία, στήριχθηκαν στο διδακτορικό του Δημάρχου Μεσίνης Στάθη Αναστασόπουλου. Για πρώτη φορά στον φάκελο τροποποίησης του ΠΟΠ Καλαμάτας που κατατέθηκε από την Ένωση Μεσσηνίας περιλαμβάνονται και προδιαγραφές ποιότητας. 13 χαρακτηριστικά ποιότητας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η οξύτητα κάτω από 0,5, το φρουτόδες πάνω από 3, το πικρό και το πικάντικο πάνω από 2. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η παραγωγή και τα ελαιοργεία της ζώνης να αναβαθμίσουν τις προδιαγραφές τους. Πάντως, όσο δεν περνάει η τροποποίηση, δεν υπάρχουν και ποιοτικές προδιαγραφές στο ελαιόλαδο που πρέπει να ακολουθηθούν. Το θέμα από την άλλη της συσκευασίας ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτας είχε αποτελέσει και σημαντικό σημείο τριβής. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται έως τώρα η παραγωγή καρπουζιού στην Τριφυλία. Το επόμενο διάστημα, μάλιστα, αναμένεται να ξεκινήσει και η συγκομιδή. Σε μια καλή χρονιά για το πρώιμο καρπούζι, ελπίζουν οι παραγωγοί της Τριφυλίας, οι οποίοι αυτή την περίοδο έχουν ξεκινήσει το ξεσκέπασμα των καλλιεργειών, ώστε να ξεκινήσει η καρπόδεση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέτος τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν στην περιοχή της Τριφυλίας παρέμειναν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, δηλαδή περί τις 8.000 στρέμματα. Η καλλιέργεια στο στάδιο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην λίπανση των φυτών, διότι ο στόχος είναι να υπάρξει μια ισορροπημένη ανάπτυξη, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της περιοχής Αντώνης Παρασκευόπουλος. Βάσει των όσων αναφέρουν παραγωγοί από την περιοχή, οι καιρικές συνθήκες θα καθορίσουν κατά πολύ το πώς θα κινηθεί και η παραγωγή το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι στιγμής πάντως, οι εκτιμήσεις αναφορικά με το μέγεθος αλλά και την ποιότητα του προϊόντος είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξαγωγές προς την Ευρώπη, αυτές έχουν πρόσημο θετικό, κυρίως και μετά τις περσινές νέες επεκτάσεις σε άλλες αγορές όπως η Νορβηγία και η Λιθουανία. Αξίζει άλλωστε να σημειωθεί ότι μόνο στην Λιθουανία πέρυσι εστάλησαν από έναν μόνο παραγωγό περί τις 70 ταλίκες. Η συγκομιδή πάντως του προϊόντος αναμένεται περίπου στις 15 Μαΐου. Η Καλαμάτα. Ο Βόλος θα είναι πόλης μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να ισχύσει η πιλωτική εφαρμογή του κυριακάτικου ωραρίου. Αυτό προβλέπεται σύμφωνα με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Η απόψη από την άλλη των πολιτών δίστανται. Μετά τις ευρωεκλογές, δηλαδή μετά τις 25 Μαΐου, θα αποσαφινιστεί εάν θα γίνει η πιλωτική εφαρμογή του απελευθερωμένου κυριακάτικου ωραρίου και στην Καλαμάτα. Προσωπικά νομίζω ότι εξυπηρετεί πολύ τον κόσμο. Βέβαια, κάποιοι καταστηματάρχες έχουν θέμα με το προσωπικό κτλ. Αλλά πρέπει να κινηθεί η αγορά, παιδιά, γιατί χανόμαστε αλλιώς. Πάει λεφτά, πάει και την άλλη μέρα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα όχι. Κάποια μέρα πρέπει να ξεκουράζονται και όσοι δουλεύουν. Μα δεν δουλεύουν καθημερινά, τι η Κυριακή έλειπε. Είναι η ερώτηση πολύ δύσκολη και αφορά ειδικά τους επαγγελματίες, οι οποίοι οι περισσότεροι σήμερα είναι μεταξύ φθοράς και αυθασίας. Εκείνο που τους λείπει δηλαδή είναι να τους επιτρέψουμε να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν κάποιες ώρες όπως όλοι οι άνθρωποι. Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Στις τουριστικές περιοχές ναι, και εκεί υπάρχει εδώ και χρόνια. Αλλά η Καλαμάτα δεν φημίζεται για τον τουρισμό της. Για να αναγκαστεί ο τουρίστης να ψωνίσει Σαββατοκύριακα. Πιστεύω ότι υπάρχουν όλες οι άλλες μέρες, οπότε θα πήγαινα τις άλλες μέρες. Γιατί να πάω την Κυριακή, θα πήγαινα κάποια άλλη μέρα. Κατά τη γνώμη μου, καλά είναι να ξεπερετιόμαστε. Οι απόψεις διείστανται με τον κόσμο και μερίδα επαγγελματιών να συμφωνούν με το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής και κάποιους επαγγελματίες να παραμένουν αντίθετοι σε αυτήν την προοπτική. Εγώ είμαι στην Καστάνια όμως, δεν είμαι στην Καλαμάτα. Αλλά άμα είμαι εδώ θα βγαίνω την Κυριακή, γιατί να μην βγαίνω. Προχτές ήρθα από το χωριό, πήγα στο σούπερ μάρκετ, δεν βρήκα κανένα να πάρω ψωμί που δεν είχα. Καλό είναι. Τώρα για τους αυτούς που έχουν τα μαγαζιά και πληρώνουν υπαλλήλους, αυτοί που δεν πληρώνουν υπαλλήλους, τα έχουν ανοιχτά. Τα πέρα σούπερ μάρκετ, το παένα, τα έχει ανοιχτά. Για τους καταναλωτές μπορεί να είναι καλό, αλλά για τους εργαζόμενους πιστεύω δεν είναι σωστό, γιατί δεν έχουν ούτε μία μέρα να ξεκουραστούν και να μείνουν με την οικογένειά τους. Οπότε για μένα καλό είναι να μην εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Θα μπορούσα να πάω και τις υπόλοιπες μέρες. Θα βρω χρόνο να πάω. Όχι, θα κάτσω να ξεκουραστώ στο σπίτι μου, αγάπη. We'll be right back.
αυτή την Πέμπτη με τον ελεύθερο τύπο. Αγροτικός τύπος. Το ένθετο για τους αγρότες και όσους θέλουν να επενδύσουν στη γη. Αυτή την Πέμπτη, Σιτηρά. Κρίσιμες για αποδόσεις και ποιότητα οι τελευταίες φροντίδες. Ογά, από κόσκινο όλοι ασφαλισμένοι. Διαγράφονται οι μαϊμού αγρότες. Γάλα, όλα τα νέα δεδομένα για καταναλωτές, βιομηχανίες και κτηνοτρόφους. Αγροτικός τύπος. Την Πέμπτη με τον ελεύθερο τύπο. Ο επόμενος. Πάτερ, αμάρτησα. Σε ακούω, τέκνο. Στη δουλειά δεν απέδωσα όπως θα έπρεπε. Δεν πειράζει. Εννοώ δεν απέδωσα το ΦΠΑ όπως θα έπρεπε. Α. Σίγουρα, γιατί εγώ τον εισέπρατα. Το κατάλαβα, τέκνο μου. Συνηθίζεται, βλέπεις. Και φέτος έκανα μία μόνο πρόσληψη. Ακόμα και έτσι, καλό έκανες. Το γιο του εφοριακού μου. Α. Τέλος πάντων, ο Θεός είναι μεγάλος. Βέβαια με τους υπαλλήλους ήμουν πολύ αυστηρός. Τους έπαιρνα τηλέφωνο. Με έπαιρναν τηλέφωνο. Κινητά, σταθερά, email, νύχτα, μέρα, αφεντικό σωστό. Και για όλα αυτά πληρώνες. Εννοείται. Αμαρτία, τέκνον μου. Δηλαδή, για παράδεισο δεν... Επαγγελματικά μιλώντας... Πληρώνεις ακριβά την επικοινωνία της επιχείρησής σου. Αμαρτία! Η WIND φέρνει το W-Business, το απόλυτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Και έχεις απεριόριστη ενδοεταιρική επικοινωνία, 1500 λεπτά προς όλους και 1,5 GB ίντερνετ στο κινητό σου. www.best-eklogies.gr. Το ολοκληρωμένο πόρταλ των εκλογών. Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Συνδυασμοί. Μάθετε τα πάντα για τις αναμετρήσεις. Όλα τα ονόματα. Πρόγραμμα. Βιογραφικά. Δραστηριότητα. Ψηφοφορίες. Μάθετε που ψηφίζετε και όλα τα αποτελέσματα. www.best-eklogies.gr. Επικοινωνήστε στο 27210-63-264 και info@best-tv.gr. Στην εκπομπή όλα στη φορά μίλησε ο γνωστός sportcaster Μανώλης Μαυρομάτης. Ο κ. Μαυρομάτης που ετοιμάζεται και για την υποψηφιότητα του στις ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είχε μια συζήτηση για όλα με τον Σωτήρη Γεωργούτζο. Τα γκολ στα τελευταία 5 λεπτά ούτε μας ξεγελάνε, μόνο τα παράπονα για τη διαιτησία. Ο άλλος, ο από την Εύβοια με το Μεσσηνιακό που τον έσφαξε, βέβαια νωρίτερα ο Ταχματζίδης έκανε την καλή πράξη και αποβλήθηκε κι αυτός. Όλα μπουρλότο όλα στη φορά σήμερα. Όλα μπουρλότο. Όλα μπουρλότο για τη μαύρη θύελα. Για τη μαύρη θύελα δεν μπορεί να νικάει τον Άρη Ετωνικού. Στα τελευταία 10 λεπτά στο 95 και στο 98 και στο 99. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό το να μπορέσει να ακούς περιγραφές μου. Να δείχνουμε στον κόσμο περιγραφές και εγώ να ταξιδεύω. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είστε στην Αθήνα, έτσι. Είμαι στην Αθήνα. Ωραία. Θέλω να σας πω πώς μπορεί, πώς είναι πιο ωραία, ήταν πιο ωραία πριν που ήσασταν sportcaster, ο κορυφαίος βέβαια, έτσι, ο κορυφαίος στην Ελλάδα, ή τώρα που είστε πολιτικός, είστε ευρωβουλευτής, είστε εκπρόσωπος στην Κομισιόν. Τι άλλο, πού αλλού είστε, κύριε Μανώλη, γιατί έχω χάσει το μέτρημα. Πρώτα-πρώτα είμαι στην Αθήνα, είμαι στην Ελλάδα, ανάμεσά σας, ανάμεσα σε φίλους. Το δεύτερο, η δημοσιογραφική μου ταυτότητα είναι στην τσέπη μου ακόμα, επομένως παραμένω δημοσιογράφος. Η πολιτική με κέρδισε το 2004-2009 ως ευρωβουλευτή.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή Υποθέσεις με τον Κώστα Τσερετζούλια. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.